the kids, get them to bed. Warm up the tea and Granny's shortbread. Pillows and blankets on the floor. Light up a candle that smells like a pie. It's not my first choice, but it's what you like. And I always choose the music. Sitting here, we don't need to speak. In the glow of the lights on the tree. Choir as they sing. It's the snow, it's the fire, you and me. I wait for this day every year. Takes forever to come, then it disappears. Never quite lasting long enough. Sitting here, we don't need to speak. In the glow of the lights on the tree. All the ways that my heart's bursting. It's the hope of the choir as they sing. It's the snow, it's the fire, you and me. Σχετικά εύκολο το βράδυ μου, σχετικά εύκολο, αν εξαιρέσουμε ότι στις 2.30 ξύπνησα με μια φρικτή ημικρανία εδώ. Από αυτές τις ημικρανίες που νιώθεις αυτό το ντιν και δεν μπορείς να περπατήσεις, ούτε να σκύψεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να υπάρχεις, ούτε καν ξαπλωμένος, τίποτα, είναι από αυτές τις ημικρανίες. Ευτυχώς πήρα ένα παυσίπονο, το οποίο δεν το προτιμώ, αλλά μέσα στο βράδυ για κάποιον λόγο είπα θα πάρεις αυτό. Το πήρα και με έπιασε. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει το άγχος για την απονεύρωση που έρχεται. Πιστεύω ότι φταίει όλη η χθεσινή ημέρα, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη. Τα συναισθήματά μου ήταν στο πικ τους όλα, πραγματικά. Ένιωθα πολύ περίεργα και μετά που γύρισα στο σπίτι μέχρι να καθίσω να επεξεργαστώ το βίντεο. Ήταν δύσκολη η κατάσταση, γιατί έπρεπε να διαχειριστώ και κάποια άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, αυτά. Σας αφήνω, δεν ξέρω τι θα δείτε στη συνέχεια. Ελπίζω το επόμενο πλάνο να μην είμαι εγώ να κλαίω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, το μεσημεριανό μου γεύμα είναι αυτό εδώ. Μία δροσερή σαλατούλα με σουρίνι και διάφορα λαχανικά, καλαμπόκι, αρακά και τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να έχω τίποτα ζεστό τώρα. Νιώθω ότι... Δεν μου είπε κάτι τέτοιο, αλλά νιώθω ότι δεν πρέπει να φάω τίποτα ζεστό. Και θέλω μόνο δροσερά, αλλά δεν μπορώ και να μιλήσω και σωστά. Βιδεύω το στόμα μου. Δεν μπορώ να μιλήσω καλά ακόμα. Έχω νάρκωση, γιατί μου έκανα αρκετή για να μην πονέσω. Και δεν σας έδειξα
το δωράκι μου, το οποίο τελικά έγινε όμορφο. Κοιτάξτε. Μάζε τα μου! Κι άλλο χυμό, αγάπη μου. Mm. Έχει μέσα χυμό. Μάζε τα μου! Και ξέρετε τι συνειδητοποίησα σήμερα, ότι ξέχασα να σας δείξω ότι γύρω που έχουμε βάλει αυτή τη γυρλάντα, δεν σας έδειξα που έβαλα γκί και κουκουναράκια και τέτοια διάφορα. Και έχει γίνει πιο όμορφο. Μόλις ξύπνησα από έναν μεσημεριανό, πολύ γεμάτο ύπνο. Εν τω μεταξύ, είχα ξεχάσει να σας δείξω τώρα που άνοιξα την κάμερα. Θυμήθηκα ότι δεν σας έχω δείξει ότι έχουμε βάλει και βροχή στα τζάμια γύρω-γύρω. Τέλος πάντων. Ναι, και κοιμήθηκα, ξέρετε γιατί κοιμήθηκα. Κοιμήθηκα γιατί δεν πονάω. Δεν με έχει πονέσει το δόντι καθόλου. Αλλά τι έχει γίνει. Μάλλον από το άγχος και την ταραχή που ένιωθα σήμερα, επειδή φοβόμουν ότι θα έχω τα περσινά και ότι θα πονάω, με έπιασε έτσι αυτή η αίσθηση μετά το άγχος που σου βγαίνει όλο σε κρύο και σε κούραση αυτό. Οπότε όλο δοκίμασε λίγο να χαλαρώσει το σωματάκι σου, να ερεμήσεις, και ξύπνησα και βρήκα στην πόρτα μου αυτό εδώ από Ζουκερίνο, παιδιά, εντάξει. Είναι τέλειο. Και πέρα από το γλυκάκι, ήρθε από Βίκο μια χριστουγεννιάτικη κάλτσα του Άι Βασίλη. Μας ήρθε ένα σετ με κουπάτ, όπου φτιάχνεις μόνος σου το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Για τον Αλέξανδρο ήρθαν αυτά εδώ πέρα τα δύο σετ για την κουζίνα του. Εντάξει, έχει τρελαθεί, δεν τα αφήνει. Ναι. Και μου ήρθε και αυτό εδώ το τέλειο, όπου μπορείς να φτιάξεις μόνος σου από μπισκότα αυτό εδώ. Είναι τέλειο να το φτιάξεις για να το πας κάπου, σε μια επίσκεψη, έτσι. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχασα και κάποια events τα οποία ήθελα να πάω, αλλά λίγο το δόντι, λίγο το ότι φοβάμαι να πολύ βρίσκομαι σε κόσμο λόγω της κατάστασης. Πετάξανε, φύγανε, δεν πειράζει, καλά να είμαστε του χρόνου του Δεκέμβρη να πάμε. Σε ένα αύριο θα πάω, στο οποίο νομίζω ότι επειδή είναι σε κατάστημα θα είναι ok. Λέω να πάω, θα κάνω ό,τι έκανα και το Σάββατο. Θα πάω, θα δω. Αν έχει κόσμο, θα φύγω. Αν δεν έχει κόσμο, θα μπω. Αλλά θέλω πάρα πολύ να πάω, γιατί θέλω να κάνω και μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Και επειδή είναι στο κέντρο και θέλω πάρα πολύ να κατέβω στο κέντρο, θα το επιχειρήσω να κατέβω και ό,τι γίνει. Λοιπόν, μόλις κάναμε μπανάκι και οι δυο μας, να είμαστε καθαρούλιδες, και εγώ και ο Αλέξανδρος. Και θέλω να σας πω ότι βρίσκομαι στην φάση που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα την θεραπεία K18. Την έχω ξεκινήσει, την ξεκίνησα πριν 2 μέρες, και είμαι στη διαδικασία που τη χρησιμοποιώ τώρα. Έγραφε μέσα στις οδηγίες ότι πρέπει από την πρώτη φορά και για τα επόμενα 4 λουσίματα να τη χρησιμοποιώ σε κάθε λούσιμο, και μετά να 3 με 4 λουσίματα νομίζω πρέπει να τη χρησιμοποιώ. Και επειδή κάτι με έχει πιάσει και θέλω να πάω να ανοίξω κι άλλο τα μαλλιά μου, πήρα την θεραπεία αυτή για να τη χρησιμοποιώ αυτές τις μέρες πριν πάω να βάψω τα μαλλιά μου, για να τα προστατέψω όσο πιο πολύ μπορώ. Και επειδή και έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτή τη θεραπεία και τα έχω δει κι εγώ στα μαλλιά μου, όσες φορές έχω πάει στη Σύση και μου έχει χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Όπως είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη από την απονεύρωση που έκανα σήμερα. Έχω ξεμουδιάσει και δεν πονάω καθόλου. Και είναι απίστευτο. Δεν το πίστευα ότι θα μου συνέβαινε αυτό. Είναι φανταστική αυτή η γιατρός. Και αφού έχω απλώσει καλά τη μάσκα σε όλο το μήκος των μαλλιών, χτενίζω καλά τα μαλλιά μου και αφήνω για 4 λεπτά χωρίς να κάνω τίποτα άλλο, ούτε πιστολάκι, ούτε τίποτα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι, αφού βγείτε από το μπάνιο και έχετε κάνει μόνο καλό καθάρισμα με σαμπουάν, τίποτα άλλο, να τα μπονάρετε πολύ καλά, να μην έχει πολύ υγρασία. Λοιπόν, φέρνω τα κουτάκια να τα ανοίξουμε. Τα θυμήθηκα σήμερα. Περίεργο, αλλά τα θυμήθηκα. Το κουτάκι της σκύλης με το νούμερο 14 κρύβει μέσα ένα τόνερ. Επίσης, τώρα που άνοιξα το κουτάκι της Lancôme, θέλω να σας πω ότι βρήκα το προϊόν το οποίο χάσαμε στο χθεσινό και δεν είχε και κρέμα μέσα. Εγώ νομίζω ότι έχει κάποια κρέμα, αλλά δεν έχει κρέμα, αλλά έχει πολύ ωραίο προϊόν όντως. Αλλά όπως ήταν η συσκευασία, φαινόταν σαν να έχει κάτι άλλο. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το νούμερο 14, το οποίο μάλλον έχει αρωματάκι μέσα το νούμερο 14, για να δω. Ναι, έχει ένα travel size. Ποιο άρωμα όμως είναι αυτό, δεν ξέρω. Αυτό. Γράφει τίποτα μέσα. Όχι. Νομίζω δεν το έχω. Ξανα...
Παιδιά, τι άρωμα είναι αυτό? Εντάξει, τι αρωματάρα είναι αυτή, δεν ξέρω ποιο άρωμα είναι. Δεν ξέρω ποιο άρωμα είναι, θα καθίσω να το ψάξω, να το βρω. Αυτή είναι η συσκευασία του, μα ξέρετε, πείτε μου. Πω, που μου θυμίζει τα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία, τα καλά τα αρώματα. She's smiling at me. She says, Dad, I gotta tell you something. Then tears fill her eyes as she tells me surprise and shows me her wedding ring. Think about it for a minute. Τι ωραία που είμαστε σε αυτή την περίοδο που είναι στολισμένα τα σπίτια και φαίνονται έτσι πιο ζεστά. Λοιπόν, έχω καθίσει εδώ, έχω φτιάξει ποποζαματάι, δεν έχω καταφέρει να πιω ακόμα. Έχω βάλει εδώ στην κούπα μου χαμομήλι. Λίγο να με χαλαρώσει, γιατί συνειδητοποίησα για ποιον λόγο ένιωθα και αυτή την ένταση εχθές και γιατί σήμερα νιώθα αυτή την κρυάδα που σας έλεγα. Μου αδιαθέτησα νωρίτερα από ό,τι περίμενα και τώρα εξηγούνται όλα, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι ότι με ενοχλεί η κοιλιά μου, καλά είμαι για την ώρα, λογικά από αύριο θα έχω αρχίσει να έχω ενοχλήσεις, αλλά έτσι νιώθω ότι κρυώνω, λίγο καταβεβλημένη, έτσι λίγο περίεργο, οπότε είπα να φτιάξω ένα χαμομηλάκι να με βοηθήσει να χαλαρώσω και να κοιμηθώ. Και τώρα πριν σας χαιρετήσω, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να μου πείτε, όσες είσαστε μαμάδες και έχετε έτσι μεγαλύτερα παιδιά από τον Αλέξανδρο ή και στην ίδια ηλικία μπορεί. Ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί που έκοψε πάρα πολύ εύκολα την μπάνα, πολύ εύκολα. Έκοψε πάρα πολύ εύκολα την πιπίλα. Το μπιμπέρο όμως δεν μπορούμε να το κόψουμε με τίποτα. Έχω δοκιμάσει αρκετές φορές με διάφορα μπουκαλάκια, ποτηράκια και άλλα μπουκαλάκια που δεν είναι με μπιμπέρο, είναι σε άλλη μορφή, με διάφορους ήρωες. Του φέραμε και αυτό από το Λονδίνο με το χταποδάκι που θεώρησε ότι επειδή είναι έτσι πολύ φαντασμαγωρικό θα του αρέσει ούτε καν. Όμως δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να τον πιέσω, γιατί δεν θέλω να κόψει το γάλα. Εγώ όταν σταμάτησα τον μπιμπερό, σταμάτησα να πίνω και γάλα. Δεν το θέλω ούτε να το βλέπω, γι' αυτό και πίνω και γάλα καρύδας. Γενικότερα έτσι δεν το έκοψα και με τις καλύτερες συνθήκες. Νομίζω σας έχω μιλήσει σε ένα βίντεο γι' αυτό, τι είχε γίνει. Το είχα να μάθει τα παιδιά στο σχολείο ότι έπινα ακόμα με μπιμπερό και από ντροπή δεν μου είπε κανείς τίποτα, απλά ντράπηκα που το μάθανε και το σταμάτησα. Τέλος πάντων, και δεν θέλω να τον βάλω στη διαδικασία να κόψει το γάλα εντελώς. Οπότε ήθελα να σας ρωτήσω έτσι αν εσείς δοκιμάσατε κάτι, κάποιο ποτηράκι συγκεκριμένο, κάποιον τρόπο, δεν ξέρω. Γράψτε μου αν θέλετε τις εμπειρίες σας, να τις διαβάσω. Να δω αν κάποια έτσι μπορεί να λειτουργεί στον Αλέξανδρο και να την προσπαθήσω και ό,τι γίνει. Αυτά, θα σας αποχαιρετήσω και για αυτό το επεισόδιο, το 15ο επεισόδιο. Απίστευτο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την επόμενη εβδομάδα είναι Χριστούγεννα. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και αύριο θέλω να πιστεύω ότι θα σας έχω και πλάνα από την όμορφη, στολισμένη Αθήνα.